Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ξανθόπουλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Είδαμε άσπρη μέρα τελικά. Όσο θα θέλαμε όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είδαμε. Κάτι είδαμε. Τα πρώτα ερωτήματα των γονέων ήταν αυτό. Επειδή βλέπουν πάρα πολύ το τι γίνεται στην Καστοριά, που τα προβλήματα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, για το κλείσιμο των σχολείων που έχει φέρει αναστάτωση σε εργαζόμενους γονείς. Πρώτα κύριε Ξανθόπουλε. Ναι. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι οι γονείς όταν κλείουν τα σχολεία, ειδικά οι εργαζόμενοι. Και δεν έχουν κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους φυσικά. Και όταν γίνει τόσο έκτακτα, έτσι. Δηλαδή, ναι, μισή ώρα πριν να ανοίξουν τα σχολεία, ενημερωθήκαμε από τους Δήμους για το κλείσιμο. Αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση. Είναι δικαιολογημένη. Το λέγαμε από χθες αυτό. Γονέων. Επειδή βλέπαμε, κύριε Ξανθόπουλε, το λέγαμε εδώ στην εκπομπή. Επειδή βλέπαμε ότι πάει για χιόνι, όπως έλεγαν τουλάχιστον όλα τα δελτία, ήταν πολύ δύσκολο από χθες να βγάλουν οι Δήμοι ανακοινώσεις. Κάποια στιγμή το απόγευμα βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις για 9 και 4, αλλά με την επιφύλαξη ότι αν αλλάξει κάτι, αλλάζει και η ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε αποφάσεις λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, μοιραία πραγματικά, από εκεί και μετά δημιουργούνται και τα προβλήματα που είχαμε σήμερα. Ακριβώς, ναι. Όλα έγιναν όπως τα περιγράψατε. Και φυσικά το κλείσιμο λίγο πριν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο για ανθρώπους που εργάζονται και δεν έχουν που να αφήσουν τα αυτό παιδιά. Είναι το κορυφαίο. Κάνουν και το μεροκάματο δηλαδή οι γονείς εδώ. Δυστυχώς. Και δεν ξέρω πόσο έχουν την πολυτέλεια να χάνουν το μεροκάματό τους αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Ξανθόπουλε. Ναι. Σίγουρα είναι αυτή η αναστάτωση που δημιουργείται από τον καιρό. Οι Δήμοι έρχονται σε μια δυσκολία να πάρουν τις αποφάσεις, αλλά τουλάχιστον στην περιοχή μας βλέπετε ότι κλεισίματα είχαμε μόνο 2 ημέρες όλο το χειμώνα μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω οι δήμαρχοι με πολύ φιδό παίρνουν αποφάσεις να κλείσουν τα σχολεία. Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς πώς παίρνουν τις αποφάσεις κτλ. Η ευθύνη της μετακίνησης και αν συμβεί κάτι μετά είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Και γι' αυτό ίσως πολλές φορές μπορεί να ληφθεί μια απόφαση για κλείσιμο σχολείων ακόμα και σε οριακό θα λέγαμε επίπεδο, δηλαδή του να μπορούμε να πάμε, αλλά κανείς δεν ρισκάρει κάτι που μπορεί να τρέχεις για μια ζωή. Κοιτάξτε, έχουμε πολλούς μεταφερόμενους μαθητές και στην πρωτοβάθμια. Αυτό είναι το ζήτημα, οι μεταφερόμενοι μαθητές. Πρέπει να λαμβάνετε μια μέρημνα και για αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά αυτό που αντιλαμβάνεστε όταν πέφτει στους ώμους των Δήμων μια τέτοια απόφαση, σίγουρα μετράει πάρα πολύ στην απόφασή τους. Οι μεταφερόμενοι λοιπόν μαθητές και η ασφάλειά τους, εκεί είναι όλο το μυστικό του πώς κλείνουν και γιατί κλείνουν σχολεία. Mm-hmm. Και βεβαίως σε υψηλότερα υψόμετρα που το χιόνι είναι πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στην Καστοριά, οι συνθήκες είναι ακόμα πιο δύσκολες. Ναι, βέβαια. Είχαμε το περίεργο σήμερα, κύριε Νατσούλη, τα σχολεία του Δήμου Νεστορίου, που είναι ο πιο ορεινός μας Δήμος, αυτά τα τρία, να είναι ανοιχτά και να έχουμε κλειστά τα σχολεία Άρκος των άλλων και Καστοριά. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί. Mm-hmm. Κλειστά παιδιά είναι τα σχολεία σε Καστοριά και Άργος, όπως πήραν απόφαση οι δήμαρχοι. Στο Νεστόριο τα σχολεία είναι ανοιχτά. Ναι, τα σχολεία στο Δήμο Νεστορίο είναι ανοιχτά και λειτουργούν κανονικότατα από ό,τι έχουμε ενημέρωση. Οπότε εκεί, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις μονάδες που έχουμε δεν έχουν αναφερθεί κάποια προβλήματα. Δηλαδή η εκπαιδευτική έφτασε στα σχολεία τους, τα παιδιά παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους. Οπότε ο Δήμος Νεστορίου είναι έξω από το κάδρο της συζήτησής μας, να το πούμε έτσι. Και εκεί τα παιδιά έχουν πάει κανονικά. Έχουν πάει κανονικά. Mm-hmm. Από εκεί και μετά τώρα, για να δούμε τι γίνεται με την τηλεκπαίδευση. Μας λένε ότι ουσιαστικά όταν κλείνουν τα σχολεία λόγω καιρού, γίνεται κανονικά η τηλεκπαίδευση. Το ζήσαμε και πριν λίγες μέρες επίσης. Ακριβώς, πριν μία εβδομάδα. Εδώ όμως λέει σήμερα ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην τηλεκπαίδευση και δεν μπορούν να συνδεθούν όλα τα παιδιά. Ναι, μας έχει αναφερθεί ένα παράδειγμα για το τέταρτο δημοτικό, ας πούμε, η έκτη τάξη, το πρώτο τμήμα. Ναι. Που δεν μπορεί να συνδεθεί.
Κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε ότι μερικά σχολεία σε μερικά μπορεί να υπάρχουν μερικά θέματα σύνδεσης, είτε από τη μεριά του, λόγω και του καιρού συμβαίνουν αυτά. Πολλές φορές είναι πιθανό και αυτό να συμβαίνει. Γιατί χρειαζόμαστε και ένα σταθερό ίντερνετ πια. Δεν χρειαζόμαστε μόνο ρεύμα για να συνδεθούμε. Ναι. Το διαδίκτυο είναι μέσα στα βασικά αγαθά πια και αυτό, η σύνδεσή του και η πρόσβασή του. Αν υπάρχουν κάποια προβληματάκια σε κάποια σχολεία ή σε κάποιους γονείς ατομικά, δηλαδή σε κάποιες περιοχές της Καστοριάς, εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, δεν θα παρακολουθήσουν προφανώς τα παιδιά. Αλλά γενικότερα αυτό που από τη μεριά μας πρέπει να γίνει και έγινε είναι οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις ψηφιακές τους τάξεις, να το πούμε έτσι, στα WebEx τους, και οι μαθητές τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα τους που τους έχει ανακοινωθεί, να συνδέονται και αυτοί. Γιατί μιλάμε για υποχρεωτικότητα και από τη μεριά των εκπαιδευτικών να παράσχουν την τηλεεκπαίδευση, αλλά και των παιδιών να συνδεθούν. Από ό,τι μαθαίνω, τουλάχιστον πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί γονείς συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, έχουν βάλει τα παιδιά τους στην τηλεεκπαίδευση. Εδώ λοιπόν μπορείτε να το ελέγξετε όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή, κύριε Ξανθόπουλε, για όλα τα παιδιά του δημοτικού σχολείου που έχετε και την ευθύνη. Μπορείτε να μας πείτε σε τι ποσοστό αυτή την ώρα παιδιά παρακολουθούν τηλεεκπαίδευση? Κοιτάξτε, εμείς... Ή τα στοιχεία αυτά σας τα δίνουν αργότερα οι διευθυντές? Κοιτάξτε, αν υπάρχει κάποιο θέμα, δηλαδή δεν έχει συνδεθεί κάποια τάξη κτλ., προφανώς θα το σημειώσουν οι διευθυντές και θα μας πούν προφανώς γιατί δεν λειτουργήσε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς όλα τα σχολεία του Δήμου Άργους Οριστικού και του Δήμου Καστοριάς θεωρούμε ότι βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση. Μάλιστα. Γιατί δηλαδή, μέχρι στιγμής δεν σας έγινε... Για τα πρωινά τμήματα εννοείται, δεν λειτουργούν απογευματινά. Γιατί... Θα γίνει τηλεκπαίδευση αυτή που έχει προγραμματιστεί από τα σχολεία. Και τουλάχιστον σε επίπεδο διεύθυνσης θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή όλα λειτουργούν με τον προγραμματισμό της τηλεεκπαίδευσης όπως κάθε σχολείο την έχει σύστημα. Εσείς την ενημέρωση από τους διευθυντές πότε θα την έχετε όμως, κύριε Ξανθόπουλε, για το αν όντως πήγαν όλα καλά? Γιατί σε εμάς εδώ μας λένε ότι... άλλα πράγματα. Εδώ είναι κυλιόμενο αυτό, κύριε Νατσούλη. Μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ενημερώνουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί. Δεν έχετε αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα? Ας πούμε η Καστοριά να ξεκίνησε 8 ή 9 και 4 που ήταν να ξεκινήσει. Το Άργο Σωστικό από τις 8 και 4. Δεν μου έχουν αναφερθεί προβλήματα ότι κάποιος δεν έχει γίνει τηλεεκπαίδευση, κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Αν έχω, μέχρι κάποια στιγμή πιο μετά θα το δω. Συνήθως όταν προκύπτει κάτι, πάντα μας ενημερώνουν οι διευθυντές. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχετε πρόβλημα από κανέναν διευθυντή, από κανένα δημοτικό ή νηπιαγωγείο του νομού μας, ενημέρωση για πρόβλημα. Τουλάχιστον να μου έχει γίνει εμένα κάποιο τηλέφωνο και να σας πω ότι κάπου δεν λειτουργεί κάτι για κάποιον λόγο, λόγω του ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ρεύμα, δεν υπάρχει διαδίκτυο κτλ. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι έκτακτες οι συνθήκες. Μπορεί κάτι να προκύψει τώρα ή αργότερα. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε. Το φαινόμενο είναι δυναμικό. Το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η πρόθεσή μας και η πρόθεση των εκπαιδευτικών, που κάποιοι ίσως να είχαν και δυσκολία να μετακινηθούν σήμερα. Μην βλέπετε την Καστοριά, έχουμε και τα χωριά πιο έξω στο Άργο, στο χιόνι είναι περισσότερο, που είχαν και δυσκολία να μετακινηθούν, ότι ή έμειναν στο σπίτι τους και παρήχαν τηλεκπαίδευση, ή κάποιοι πήγαν και στα σχολεία τους και κάνουν τηλεκπαίδευση. Ναι, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν τις δυνατότητες ή από το σχολείο να κάνουν την τηλεκπαίδευση, να πάνε δηλαδή στο σχολείο, είναι, ή από το σπίτι τους. Ναι, αν δεν έχουν τα μέσα, είναι υποχρεωμένοι να πάνε στο σχολείο για να κάνουν την τηλεκπαίδευση. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Μα έλεγαν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, δεν έχουμε λάπτοπ. Ναι. Αν δεν έχεις λάπτοπ, πας στο σχολείο υποχρεωτικά που έχει λάπτοπ. Το προβλέπει ο νόμος. Το λέει ξεκάθαρα ότι αν δεν θες να κάνεις από το σχολείο κάποιο πρόβλημα, είσαι υποχρεωμένος να μεταβείς τη μονάδα σου για να κάνεις από εκεί την Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει από προηγούμενη εκπομπή, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Αυτή είναι η γενικότερη. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Πιστεύω να ομαλοποιηθεί. Προφανώς για την επόμενη μέρα, μιλάμε για αύριο δηλαδή, θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις των Δήμων και ανάλογα θα κινηθούμε. Μάλιστα, εδώ έχουμε ένα άλλο μήνυμα τώρα, κύριε Ξανθόπουλε. Δεύτερο δημοτικό Μανιάκων. Τους είπαν, λέει, ότι πήραν απόφαση ότι δεν θα γίνει τηλεεκπαίδευση, έκαναν μόνο την πρώτη ώρα. Δεν τα κατανοώ. Ποιος τους είπε? Ποιος την πήρε αυτή την απόφαση? Ποιος την πήρε αυτή την απόφαση? Για κάντε ένα ερώτημα κι εσείς, λοιπόν, δεύτερο δημοτικό Μανιάκων, να δούμε τι συμβαίνει και εκεί. Να το δούμε αυτό το πράγμα. Το μαθαίνω από εσάς πάντως. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Πριν τις 8 το πρωί οι οδηγίες που είχαμε δώσει ήταν για τηλεκπαίδευση. Να πω και να διευκρινίσω μόνο, κύριε Ξανθόπουλε, ότι
Δεν ξέρω αν ισχύει. Μας τηλεφωνούν. Μας τηλεφώνησαν μάλιστα δύο ακροατές από ό,τι κατάλαβα. Αφορά δύο τάξεις κιόλας. Και για την Πέμπτη Δημοτικού και για την Δευτέρα Δημοτικού. Οπότε θα το διερευνήσουμε. Θα δούμε γιατί συμβεί, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ωραία, να το δούμε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ένα πρόβλημα σε μία μονάδα, τι να πούμε, ας θεωρήσουμε ότι, όλα τα υπόλοιπα πάνε καλά. Ότι εκεί έχουμε μία εξαίρεση στον κανόνα, να το πούμε έτσι. Ωραία. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.